Δυστυχώς, σε αυτές τις εκλογές, στη δεύτερη κάλπη, αρχίζουν να προκύπτουν συγκεκριμένα γραφειοκρατικά θέματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι νεοδιόριστοι και δεν έχουν οργανική θέση. Δηλαδή, δεν ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο σχολείο. Για όσους δεν το γνωρίζουν, εγώ είμαι μία νεοδιόριστη εκπαιδευτικός. Έχω διοριστεί το καλοκαίρι του 2022 και τοποθετήθηκα προσωρινά από τη διεύθυνση στην οποία ανήκω, που είναι η Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο Γενικό Λύκειο Ασπροβάλτας. Στην Ασπροβάλτα, μάλιστα. Στην Ασπροβάλτα, μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο και καθημερινά ταξιδεύω μέχρι την Ασπροβάλτα για την δουλειά μου. Κανονικά, εντός προεκλογικής περιόδου απαγορεύεται οποιαδήποτε μετάθεση ή υπηρεσιακή μεταβολή. Σωστά. Ή τοποθέτηση οποιοδήποτε δημοσίου υπαλλήλου σε σταθερή θέση. Ναι. Φέτος, πρωτοφανές για τα δεδομένα της Ελλάδας, το ΣΤΕ έβγαλε μία απόφαση στην οποία επέτρεψε στις εκάστοτε διευθύνσεις εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, να καταρτήσει έναν πίνακα όπου τοποθετεί οριστικά τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση της εκπαίδευσης όπως βρίσκομαι και εγώ. Λόγω της συμμετοχής μου στην εκλογική διαδικασία, υποχρεούμε από τον νόμο να μην πάρω τοποθέτηση και το σχολείο στο οποίο βρίσκομαι σήμερα να καλύπτεται η θέση από έναν άλλον συνάδελφο. Ναι, με να μην δεχτείτε ενδεχομένως τη θέση αυτή και να πάει ο επόμενος στη σειρά. Ακριβώς. Όχι, δεν βρίσκομαι μάλιστα μέσα σε αυτόν τον πίνακα. Δεν έχω κάνει δικαίωμα επιλογή. Διότι για να συμμετέχει κάποιος δημόσιος υπάλληλος στην εκλογική διαδικασία, οφείλει να παραιτηθεί από τη θέση στην οποία βρίσκεται. Μάλιστα, για ένα μάλιστα μήνα, όσο διαρκεί η προεκλογική εκστρατεία, εμείς οφείλουμε να παραιτηθούμε, οφείλουμε να βρισκόμαστε χωρίς μισθό για να συμμετέχουμε στην εκλογική διαδικασία.